Επιστρέψαμε και κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Νότιου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Βασίλη Σπανάκη. Κύριε Σπανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη και καλό μήνα να πούμε στους τηλεθεατές μας. Σε λίγες ώρες μπαίνουμε στο Μάρτιο και θα έχουμε και εξελίξεις, μιας και από αύριο ανοίγει και πλατφόρμα για την επιδότηση των τόκων των επιχειρηματικών δανείων και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το νέο κύμα όχι μόνο της πανδημίας αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων. Μπήκατε στη σύνδεση με φόρα και θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε από το πολιτικό θέμα της ημέρας, γιατί έχουμε μια κόντρα που ξεσπάσει με αφορμή την παραίτηση του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Ταραντήλη. Και θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό, γιατί ακούμε τι λένε, τι βγαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ, ακούμε τι λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ακόμα και αν ο ίδιος επικαλείται προσωπικούς λόγους, η συγκυρία είναι πονηρή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όσοι γνωρίζουν τον Χρήστο τον Ταραντήλη αλλά και τον αδερφό τον Πέτρο τον Ταραντήλη από τα αφιθέατρα και απορώ πως κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ έγραψαν αυτό το δελτίο τύπου, γνωρίζουν ότι είναι άνθρωποι πρώτης γραμμής και που δίνουν αγώνες. Ο Χρήστος Ταραντήλης παραιτήθηκε γιατί έχει ένα σοβαρό οικογενειακό λόγο και δεν σεβάστηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ούτε αυτόν τον οικογενειακό λόγο που επικαλέστηκε στην παραίτησή του ο Χρήστος Ταραντήλης. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός λόγος στην παραίτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και συνεχίζει την πορεία σε έναν αδιέξοδο πολιτικό λόγο, διότι δεν έχει επιχειρήματα. Στερείται επιχειρημάτων. Δεν καταθέτει προτάσεις, και ακόμα και στα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως είναι τα θέματα της οικονομίας, όπως είναι τον διάλογο που προκάλεσε προχτές για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά την εξάλληψη φαινομένων βίας και σεξουαλικής κακοποίησης που έφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Δεν ακούσαμε ούτε μία πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη φθηνή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέτε βεβαίως είναι σεβαστό. Από την άλλη όμως, αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνεται σε μία σειρά γεγονότων δημιουργεί τις αμφιβολίες και σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, όταν βλέπεις τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει κάτι και αμέσως μετά να διαψεύδεται από υπουργούς της κυβέρνησης και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αυτό που είπε, και μετά να μην συμμετέχει σε επόμενες συνεντεύξεις τύπου, να μην είναι στη θέση του δηλαδή, και μετά να παραιτείται, είναι λογικό να αναρωτηθείς γιατί παραιτείται. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει η αντιπολίτευση, ότι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χρήστος Ταραντήλης, λέει ψέματα στην ανακοίνωση που έβγαλε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή έχει κανένα λόγο να πει ψέματα στην δήλωση παραίτησής του? Επειδή λοιπόν εγώ με τον Χρήστο Ταραντήλη έχουμε συνεργαστεί και εκείνος ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και εγώ ως γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος παρά μόνο προσωπικός λόγος. Ωραία, είσαστε ξεκάθαρο σε αυτό και επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος... Και απορώ πώς κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν και τους αγώνες και του Χρήστου και του Πέτρου Ταραντήλη στα αφιθέατρα τόλμησαν να γράψουν τέτοιο δελτίο τύπου και να μην σεβαστούν, γιατί εδώ τίθεται και ένα θέμα ηθικό, εντάξει, γιατί πρέπει να έχουμε και ηθική μέσα στην πολιτική. Είναι θέμα ηθικό όταν ο άλλος επικαλείται προσωπικούς οικογενειακούς λόγους. Όχι και να έχουμε ηθική μέσα στην πολιτική, πρέπει να ξεκινάμε έχοντας μπροστά την ηθική. Πρέπει να έχουμε, βεβαίως. Καλά το λέτε. Λοιπόν, και επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να περάσουμε και στα θέματα της πανδημίας και δεν θα ξεκινήσω από τα υγειονομικά με τους εμβολιασμούς. Θα ξεκινήσω από την οικονομία, η οποία αυτή τη στιγμή υποφέρει. Χθες είχαμε στο δελτίο ειδήσεων καλεσμένο τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος μας είπε ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις είναι στα όρια του σε αδιέξοδο, αντιμέτωπες με το λουκέτο, ότι για χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα η κατάσταση είναι ήδη μία αναστρέψιμη, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, και ότι χρειάζονται εδώ και τώρα μέτρα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση έχει βάλει την καραντίνα σε ισχύ, αυτό το lockdown. Όλοι έξω είναι, κίνηση υπάρχει. Και ο μόνος που την πληρώνει αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν με όλους τους θεσμικούς φορείς βρίσκομαι και εγώ ως βουλευτής των νοτίων προαστίων του νότιου τομέα σε ανοιχτό διάλογο και ακούω με πολύ προσοχή τις προτάσεις αλλά και τις κριτικές. Και άλλωστε έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Προσέξτε, κανένας δεν θέλει το lockdown. Κανένας. Όταν όμως έχεις κάποια δεδομένα που λένε ότι η ΜΕΘ φτάνουν και ξεπερνούν το 90%. Όταν έχεις 2.500 ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα και όταν έχεις 260 συνανθρώπους μας που εισάγονται στα νοσοκομεία, πρέπει αυτή τη στιγμή να παίξουμε άμυνα.
Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας, το 2021 θα πάμε και σε 6 και σε 7 και σε 8 και σε 9 επιστρεπτέ αποκαταβολή. Θα πάμε και σε πρόσθετα μέτρα. Θα πάμε και σε ρυθμίσεις. Θα πάμε και σε αναστολές. Θα πάμε και σε παρατάσεις. Από εκεί πέρα, εγώ καταλαβαίνω το να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και πρέπει να το λέμε. Πριν λίγες εβδομάδες λέγαμε το 25%, τώρα λέμε το 40%, αύριο θα λέμε το 50%. Ξέρουμε ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τη ρευστότητα. Το κάνουμε. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε ανοιχτή τη μηχανή της οικονομίας. Mm-hmm. Το κάνουμε με κάθε τρόπο και είμαστε εδώ σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν βγάζει πουθενά το να αποτυπώνουμε με ποσοστά πόσα θα ανοίξουν και πόσα θα κλείσουν, όσο το να κάνουμε ένα προτασιακό λόγο. Και εγώ λοιπόν είμαι από τους βουλευτές που σας λέω ότι πρώτα πρέπει να ανοίξει το λιανεμπόριο. Να ανοίξει το λιανεμπόριο, λέτε. Ναι, βεβαίως. Ακούστε όμως να δείτε, όταν έχεις τα νούμερα αυτά στην υγειονομική κρίση, με αυτές τις εισαγωγές, με τόσους να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και με αυτό το επίπεδο στις ΜΕΘ, καταλαβαίνετε ότι κάπου προτεραιότητα έχει το να παίξουμε άμυνα σε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά όλοι θέλουμε, και οι κυβερνητικοί βουλευτές και το οικονομικό επιτελείο θέλει να ανοίξει αύριο η οικονομία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν κάνουμε κάτι επίτηδες. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε να έχουμε το λιανεμπόριο στο lockdown. Άρα λοιπόν, για μένα θα πάμε στις επόμενες εβδομάδες, θα περάσει ο Μάρτης, θα είναι λίγο δύσκολος, αλλά θα τα ξεπεράσουμε την πόρα, και να είστε σίγουρος, κύριε Μαραβελίδη, και να είναι σίγουροι και οι τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι η κυβέρνηση έχει έναν σωστό προγραμματισμό όσον αφορά το να κρατήσει τη μηχανή της οικονομίας ανοιχτή, αλλά και να ενισχύσει τη ρευστότητα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις οικονομικές επιπτώσεις που φέρνει αυτή η υγειονομική κρίση. Και αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους πάντες χτυπάει. Κάποιους χτυπάει λιγότερο, κάποιους περισσότερο. Για όλους όμως υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε και πρόσθετες ενέργειες και πρόσθετα μέτρα, και αυτό κρατήστε το που σας λέω, κύριε Μαραβελίδη, όταν θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Γιατί εκεί θα δούμε τις πραγματικές οικονομικές πληγές που έχει φέρει η οικονομική κρίση. Ναι, έχει φέρει πληγές, έχει φέρει και μια σακούλα χρέη που έχει κάθε επιχείρηση στο πίσω μέρος, και πολλοί λένε ότι θα τους βουλιάξουν αυτά τα χρέη και δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν. Σας λέω ξανά ότι όταν θα ανοίξει. Όταν θα ανοίξει με το καλό η αγορά, τότε θα δούμε τις πραγματικές πληγές και τότε θα δούμε πώς θα πάμε περαιτέρω και πρόσθετα μέτρα. Θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Όπως το εννοείτε εσείς, αυτά τα πρόσθετα μέτρα, υπάρχει και μια γενναία ρύθμιση του χρέου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναστολή στις πληρωμές, στα χρέη, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν σημαίνει ότι όταν αύριο θα ανοίξει μια επιχείρηση έχει από την πρώτη μέρα να τα πληρώσει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα πάμε και σε πρόσθετα μέτρα. Μέσα σε αυτά τα μέτρα φυσικά και πρέπει να είναι μια γενναία ρύθμιση των παλαιότερων οφειλών, αλλά και των οφειλών που δημιουργήθηκαν όλο αυτό το διάστημα. Το κρατάω αυτό που είπατε, κύριε Σπανάκη, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι απλή λογική. Με αυτή τη λογική βαδίζουμε και όχι με μια κριτική που κάνει αντιπολίτευση αυτές τις ώρες που δεν οδηγεί πουθενά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα κυβέρνηση αντιπολίτευση, είναι θέμα επιβίωση τη ελληνική οικονομία. Είναι θέμα ακριβώ. Και σε παγκόσμια οικονομία. Κύριε Σπανάκη. Παγκόσμια οικονομία, και τα νούμερα που έχει φέρει η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα από αριθμού σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση στο δελτίο. Καλό βράδυ. Καλό μήνα. Καλό μήνα.